Από τον ΕΛΓΑ αποφασίστηκε και πέρασε και στην εφημερίδα της κυβέρνησης να παρατηθεί η πληρωμή της ασφαλιστικής φοράς του έτους 2012 έως τις 31/8. Όσοι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει μέχρι στιγμής την ασφαλιστική εισφορά για το 2012 θα πρέπει να σπεύσουν στην αγροτική Πειραιώς και στον λογαριασμό ΜΠΗ 712 να καταθέσουν την ασφαλιστική τους εισφορά ολόκληρη ή μέρος αυτής εάν έχουν καταβάλει ένα μέρος της, να την εξοφλήσουν. Να πούμε με την ευκαιρία αυτή ότι συνεχίζεται η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2011 στον λογαριασμό ΜΠΗ 620. Υπάρχουν ακόμα παραγωγοί που δεν έχουν εξοφλήσει την ασφαλιστική εισφορά του 2011, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν αποζημιώσεις για ζημιές που έπαθαν το 2012 ή ακόμα και το 2013. Εάν πάθουν και έχουν ανεξόφλητη την εισφορά του 2011, δεν θα μπορούν να αποζημιωθούν. Η προθεσμία της καταβολής ασφαλιστικής φοράς για το έτος 2013, να πούμε ότι λήγει στις 31 Τρίτου του 2014 και γίνεται στον λογαριασμό στην Πειραιώς Αγροτική, στον ΜΠΗ 713. Βλέπετε όσο περνάνε τα χρόνια και εν μέσω οικονομικής κρίσης να δυσκολεύονται να πληρώσουν τις ασφαλιστικές φορές και ποιες είναι οι συνέπειες? Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί γενικότερα ολόκληρη την ελληνική κοινωνία μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση που βιώνουμε, και αυτοί έχουν τα οικονομικά προβλήματα, πραγματικά δυσκολεύονται και στο τέλος βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να μην παίρνουν την αποζημίωση που δικαιούνται ή να καθυστερούν να την πάρουν μέχρι να εξοφλήσουν την ασφαλιστική τους εισφορά, γιατί είναι αναγκαία προϋπόθεση η εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς ώστε να μπορεί να δοθεί η αποζημίωση που δικαιούνται. Μιας και αναφερθήκαμε στις ζημιές, θα μας πείτε δύο λόγια για τις ζημιές του 2013, κυρίως από το καλό, όχι μόνο από τις υπόλοιπες. Οι ζημιές που έγιναν κατά το 2013 και που εντάσσονται στην δήλωση καλλιέργειας εκτροφής του 2013, όσον αφορά το υποκατάστημα της Τρίπολης, έχουν εκτιμηθεί και αναμένουμε την βάση των στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε τα απορίσματα και να τα αποστείλουμε στους Δήμους και τα διαμερίσματα. Αυτό είναι για την Αργολίδα, είναι το χαλάζι που είχαμε στις αρχές Απριλίου και έπληξε κυρίως την καλλιέργεια του Βερίκοκου. Υπήρξε μια διαμαρτυρία κυρίως από τους κατοίκους του ΔΕΛΤΑ Μοναστηριακίου για χαμηλά ποσοστά ζημιά σε σχέση με όμορα δημοτικά διαμερίσματα, αλλά και ως προς την παραγωγή αναστρέμα για τα εσπεριδοειδή κυρίως. Έλεγξαμε εμείς τα πορίσματα των όμορων αυτών διαμερισμάτων και δεν προέκυψε στατιστικά κάποια σημαντική διαφορά, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ζημιάς τα φύχτια, το κουτσοπόδιο ή ναχος, ας πούμε, που συνορεύουν με το μοναστηράκι. Και όσον αφορά την παραγωγή αναστρέμα, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι πέρυσι και για την εσοδεία 12-13 υπήρξε μειωμένη παραγωγή στα εσπεριδοειδή λόγω μειωμένης καρπόδεσης από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η οποία ήταν αρκετά σημαντική, δηλαδή για τα πορτοκάλια έφτασε περίπου στο 20-25%. Συνεπώς οι αναμενόμενες παραγωγές για τη χρονιά που μας πέρασε στα πορτοκάλια και τα μανταρίνια δεν θα μπορούσαν να είναι όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τρέχει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για μέσα ενεργικής προστασίας λίγη στις 16 Σεπτεμβρίου. Όταν λέμε μέσα ενεργικής προστασίας εννοούμε τα αντιχαλαστικά δίχτυα και τους αντιπαγητικούς ανεμιστήρες. Όσοι παραγωγοί θέλουν να εγκαταστήσουν αυτά τα μέσα θα πρέπει μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν την δήλωσή τους. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για το
Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μέτριο ενδιαφέρον για τους για αντιπαγητικούς ανεμιστήρες στην Αργολίδα, προστατεύουν τα εσπεριδοειδή ως γνωστόν, και κάπως μεγαλύτερο από τους παραγωγούς της Αρκαδίας όσον αφορά τα αντιχαλαστικά δίχτυα για τις για τις καλλιέργειες μηλιάς, ακλαδιάς, κερασιάς. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, έγιναν κάποιες σημαντικές ζημίες σε αυτές τις καλλιέργειες φέτος και ήταν αναμενούμενο αυτό να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για αυτά τα μέσα τα αντιχαλαστικά στην Αρκαδία. Είναι μεγάλο το κόστος για να τοποθετήσει ένας αγρότης, μπορεί να τα απεξέλθει δηλαδή. Υπάρχει κάποια βοήθεια, πώς ακριβώς? Υπάρχει μια επιδότηση της τάξης του 60% από τον ΕΛΓΑ. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση και το μερίδιο που αντιστοιχεί στον παραγωγό είναι αρκετά σημαντικό. Είναι σημαντικό, ναι.